Στο προηγούμενο επεισόδιο έζησε αυτό που θέλουν να ζήσουν όλες οι παίκτριες στο My Style Rocks, πως είναι να σε πιάνει στα χέρια του Στέλιος Κουδουνάρης και να σου αλλάζει τα φώτα με την καλή έννοια, διότι της έκανε δύο υπέροχα look. Σήμερα τι θα γίνει με τη Σίμον Σέρβου? Ξέρεις τι έχω πάθει, ε? Έχω πάθει. Έχεις πάθει ομορφιά. Σε ευχαριστώ, Σιμών μου. Όχι, έχω πάθει το φόβο της cow boot. Κάθε φορά που σας βλέπω να φοράτε μια τέτοια μπότα, νομίζω ότι θα πάτε στη Μύκονο, στο γνωστό beach bar. Όχι. Όχι. Πάω στην Τοσκάνη. Στην Τοσκάνη! Στην Ιταλία. Πήγα πέρσι για πρώτη φορά. Ναι. Εμένα η κολλητή μου είναι από εκεί. Και συνήθως τα γενέθλιά της. Πάντα φεύγουμε ταξίδι. Επειδή το αγόρι της είναι καπετάνιος και λείπει αυτούς τους μήνες. Α. Το καλοκαίρι εννοώ. Ξεκινά από νωρίς. Αυτή είναι από Ιταλία και πάμε, νοικιάζουμε αυτοκίνητο ή παίρνουμε το αυτοκίνητο του πατέρα, τσάμος το αφήσει. Και γυρνάμε έτσι, κάνουμε βόλτες. Λοιπόν, έχουμε πάει στη Τοσκάνη για wine tasting σε ένα φανταστικό μέρος. Κάνουν κάτι τεράστια μακριά τραπέζι. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα μοναστηριακά. Ναι, είναι αυτό, τεράστια, φανταστικό. Έχει παντού 30 φιλιές. Είναι υπέροχο. Έχω βγάλει τις ωραίες φωτογραφίες εκεί. Τι ωραία. Ναι. Έχω βάλει χαμηλά παπούτσια γιατί δεν γίνεται να περπατήσεις με τα κούνια εκεί. Είναι λίγο στο δύσκολο. Στο κτήμα, μέσα στον πύργο. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Ναι. Αυτά. Αποδηγείς κι εγώ από φωτογραφίες, μην φανταστείς ότι έχω πάει. Βαθμολογήστε. Α, μιλάμε για τρέλα εδώ, παράνοια. Αλλά. Εμένα με ξέρεις. Δεν κρύφα ακούω. Αλλά... αλλά και να θέλεις να μην ακούσεις. Αλλά ειλικρινά, επειδή είναι που τα λέει και λίγο δυνατά. Δεν νομίζω και να τα λέει το καταλαβαίνει. Τυχαία. Όχι, μια χαρά το καταλαβαίνει. Είναι που φοράω και αυτό το ακουστικό και να ανασένεται να σας ακούω, για να μην χάνω κάτι συμβαίνει αυτό. Είπε μια φορά, α, αυτό είναι τρέλα, και δύο φορές, α, αυτό είναι παράνοια. Εγώ τη απάντησα, ναι, εμείς και ο Νίνο. Το άκουσα και δεν αυτό. Είχε να κάνει μόνο με σένα, δεν είχε να κάνει αυτό που είπα. Το ξέρω με πάρα τι έχει να κάνει η τρέλα και η παράνοια. Πες μας, με τι έχει να κάνει η τρέλα και η παράνοια. Αλήθεια, δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Πείτε μου, αυτό το look είναι 4 για Ιούνιο μήνα στην Τοσκάνη. Δηλαδή, αρχίζω τώρα και τέτοιο. Σε βλέπω, δεν πραγματικά, είναι όσο όμορφη και να είναι η Σιμών, όσο ωραίο το φόρεμα που να έχει. Είναι αυτό styling για 4 Ιούνιο μήνα. 13η εβδομάδα του My Style Rocks. 13η εβδομάδα, ένα styling χειμωνιά. Δεν έχει να κάνει με τη Σιμών καθόλου αυτό που λέω. Δεν έχει να κάνει με αυτό καθόλου. Έχει να κάνει με το 4. Είναι δηλαδή ένας βαθμός πριν το 5, πριν το τέλειο του My Style Rocks, Μάιο μήνα, 13η εβδομάδα, σε look που μυρίζει Νοέμβριο. Δηλαδή αλήθεια, ή έχω, να σηκωθώ να φύγω. Μα με κοροϊδεύουν όλες στη σειρά, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία εδώ πέρα να πει να βάλω 1-2, να βάλω 1-3. Και σκοτωνόμαστε όλες να φέρουμε πρόταση, να κάνουμε πράγματα. Συγγνώμη, αυτή η τρέλα και αυτός ο θυμός, γιατί πρόκειται περί θυμού αυτή τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει με σένα. Το ξέρω, θυμό. Όχι, το ξέρω, δεν το λέω, ναι. το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή βλέπω ότι αυτή είναι πάρα πολύ έντονο αυτό, έχουν υπάρξει look τα οποία έχουν περάσει, ναι. Στο οποίο και εσύ η ίδια έχεις βαθμολογήσει πάρα πολύ υψηλά. Ήταν όχι απλά παράνοια, ήταν σοκαριστικό. Και έχω βαθμολογηθεί με looks τα οποία έχουν αποθεωθεί από την Κριτική Επιτροπή με 2. Ναι, αυτό, όχι, συμφωνώ σε αυτό. Άλλο θέλω να σου πω. Όχι, επειδή. Αλήθεια, πες μου εσύ, περίμενε. Ναι. Είναι το look σου για 4 σήμερα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι για 4 σήμερα, δεν καταρχήν όλα τα ρούχα εβδομάδα... είναι τώρα, τωρινά, ναι, όχι. Και να πω κάτι μόνο. Είναι για 4 το look σου. Γιατί, αλήθεια, γιατί εγώ ήρθα
με ό,τι ήρθα και ήξερα ότι δεν θα πάρω καλή βαθμολογία, ναι, αλλά γούσταρα και το έφερα. Εσύ έχεις τη συνειδητότητα ότι αυτή τη στιγμή αυτό το look είναι για 4-10. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, προφανώς. Για 4. Για 10. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν σε κατάλαβα. Γιατί έβαλες 10. Πρώτον, να ρωτήσω 4. Κάτι. Τι? Να πω κάτι. Λέγε. Είναι πάρα πολύ έντονη. Μου κάνει εντύπωση. Προφανώς δεν είναι προσωπικό, αλλά το παίρνω προσωπικά γιατί είμαι εγώ εδώ πάνω. Έχουν περάσει λουκ τα οποία ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Άθλια. Και είπε ότι δεν αναφέρομαι σε σένα. Δεν αναφέρομαι σε σένα. Το ξέρω, καρδούλα μου, αλλά... Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όχι, συμφωνώ. Βλέπω παντού τεσσάρια. Είναι μια ομόφωνη ψηφοφορία, η οποία έχει να κάνει με την παρέα σου, που δεν είναι στην ομάδα, και με την ομάδα σου πλέον. Με την παρέα σου. Και με την παρέα σου εννοείς. Με την παρέα μου και με την παρέα σου. Εγώ δεν έχω καμία κλικ. Και καλά, πέρα, τώρα, όλη την εβδομάδα τώρα... είμαι μόνη μου και βάζω βαθμολογίες μόνη μου. Μα αυτή η δικαιοσύνη, αυτή η αδικία ξαφνικά, ρε παιδί μου, ξαφνικά σε βγαίνει. Έχω δικαίωμα να νιώθω αδικημένη, Σιμώνα. Ναι, αλλά στη 13η εβδομάδα νιώθω αδικημένη. Δηλαδή την 10η, την 10η, την 8η, όχι, ξαφνικά μας ήρθε η δικαιοσύνη. Μα τώρα πάλι. Μωρέ, τώρα μπει. Μιλάμε μεταξύ μας. Βάλε μια τελεία, καρδούλα μου, ένα ακόμα έστω. Βλέπω εδώ πέρα. Παντού ομόφωνα τεσσάρια που δεν στέκουν πουθενά για μένα. Λοιπόν, μπορούμε να ρωτήσουμε για ποιο λόγο έβαλαν 4 κάποια κορίτσια. Είτε είναι στην ομάδα σου, είτε δεν είναι στην ομάδα σου. Δήμητρα. Εμένα η Σιμών μου αρέσει πάρα πολύ. Το φόρεμα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Για 4. Οι μπότες αυτές, τόσες μέρες ακούμε για τις καουμπόικες μπότες και στην τοποθεσία που το έχει φέρει και με τον τρόπο που το έχει συνδυάσει. Στα μάτια τα δικά απλά, μου κοίτα και αυτό είναι τώρα. Πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Περίμενε. Κοίτα και αυτό τα που γίνεται τώρα. Που έχει βάλει στα μαλλιά, στο μαλλί της, μ' αρέσει και είναι ξανθιά και ο φιόγκος αυτός. Ένας φιόγκος, έχω βάλει καρφίτσα, έχω βάλει άλλους κουκλές. Ναι. Κούκλα είναι η Σιμών. Ναι. Και το, όσο για το leather jacket, εμένα να θεωρώ ότι δεν έχει εποχή το leather jacket αν δεν έχει γούνα μέσα. Δηλαδή το φοράς και καλοκαίρι. Και καλοκαίρι μπορείς να βάλεις δερμάτινο να πας σε ένα μέρος το οποίο εγώ έχει κρύο. Εγώ θέλω να σου πω ότι πέρσι δηλαδή πήγα... Δηλαδή εμείς τώρα... Συγγνώμη, συγγνώμη, όχι να σου πω κάτι. Εγώ πέρσι πήγα αρχές Ιουνίου, πραγματικά... Εσύ με βαθμολόγησες με 2 γιατί φόραγα leather παντελόνι πριν από 2 εβδομάδες. Τι σχέση έχει το leather παντελόνι με το μπουφάντρεση, Μπι, είναι δυνατόν? Έχω δώσει το λόγο στη Δήμητρα. Η Δήμητρα μίλησε. Θέλω να μου πεις τώρα πώς σου φάνηκαν αυτά που είπε η Δήμητρα. Δεν θα πω παρορμητικά πώς μου φάνηκαν αυτά που είπε η Δήμητρα. Εγώ θεωρώ ότι μια χαρά και καλύπτουμε το τεσάρι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η Δήμητρα αυτό το look δεν θα το βαθμολογούσε με 4. Πώς να το πω τώρα. Αυτό το look θα το βαθμολογούσε με 3. Αν θέλετε να το πούμε ότι σ' αρέσει αυτό. Γιατί αυτό το vibe είναι χειμερινό. Δηλαδή ο ένας. Άρα λες ότι αυτή η βαθμολογία δεν είναι αντικειμενική. Σιμώνα, δεν μπορεί να μην το βλέπεις αυτό που λέω. Δεν μπορεί να βρισκόμαστε 13η εβδομάδα και σε ένα ωραίο look. Δεν λέω ότι δεν είναι ωραίο. Δεν είπα καθόλου ότι δεν είναι ωραίο. Να βάζουμε 4 επειδή οι μεν θέλουν να βγει μπροστά η. Να έχουν υψηλή βαθμολογία οι συμπαίχτριες γιατί είναι στην ομάδα και οι δε να βάζουν βαθμολογία γιατί είναι φίλες. Δηλαδή, εγώ γιατί να μην βάλω, γιατί δεν έβαλα στη φίλη μου έχεις ή στην ομάδα μου. Έχεις βάλει πάρα πολλές φορές, καρδούλα. Δεν έχω βάλει πάρα πολλές. Το έχεις κάνει μανιέρα αυτό, Σιμώνα. Έχω βάλει πάρα πολλές φορές. Εσύ το έχεις πει 100 φορές. Μα να σου πω, Βασιλική, χθες δεν έβαλες στην Κασαμπλάνκα που φόραγε δερμάτινο. Ήτανε το look για το πανηγύρι, δεν φοράγε δερμάτινο. Φοράγε το παραλλαγή. Αυτό ήταν άστο τώρα, πάω να φύγω. Να πάω να φύγω. Δεν λέω για το παραλλαγή, λέω για το χρυσό δερμάτινο. Λέω για το χρυσό δερμάτινο. 3 έβαλα. 3. Τι 4, παιδιά, κοροϊδευόμαστε. Όχι, επειδή θεωρείς ότι είναι χειμωνιά. Νατάσα, είναι που είχες χειμερινό το vibe. Θέλω να μιλήσει λίγο και η Νατάσα, που είχε γίνει ούτως ή άλλως έξαλλη με τη Δήμητρα για αυτές τις βαθμολογίες. Νατάσα, πες και αυτό που μου είπες, χαμηλόφωνα. Λέω στην Μπι, άκου τώρα τι θα πει, γιατί πριν είχαμε μία κουβέντα και της είπα ότι θεωρείς ότι η Δήμητρα είναι αντικειμενική, αυτό Δήμητρα. Που λέγαμε πάλι στο προηγούμενο επεισόδιο. Πάλι Δήμητρα. Πάλι το ίδιο, αλλά τουλάχιστον να λέμε την αλήθεια, να λέμε ναι, πλέον είμαι σε αυτή την ομάδα και βάζω 4 και ας μην μ' αρέσει τόσο πολύ το λόγο. Ας μην κρυβόμαστε πίσω. Μα το έχει πει, το είπε. Όχι, λέει ότι πλέον όμως δεν είναι αντικειμενική. Είναι αυτό που είπες, γιατί θέλω να προχωρήσουμε. Πάνω σε αυτά που έλεγα, τεσσάρια. Λοιπόν, η Σιμών γενικά μου αρέσει πάρα πολύ και το στυλ της. Ίσως έχει φέρει πολύ πιο ωραία look. Ρε, συμφωνώ. Μα δεν χρειάζεται να είσαι να νιώθεις τύψεις, να μου βάλεις 3. Εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Για μένα, όντως, την καταλαβαίνω και την πει, ίσως σήμερα θα πρέπει να σου βάλω λίγο που χαμηλότερη βαθμολογία. Όχι ότι δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Αυτό, την καταλαβαίνω την πίτη. Είπα ότι έχει δίκιο. Μπορεί να έχει δίκιο στην προκειμένη, γιατί... Οκ. Okay.
Να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή κάνει τη θέση σου πάρα πολύ άβολη. Και σε μένα πάρα πολύ άβολη. Γιατί θα σου πω το εξή. Εγώ βγήκα πριν μία εβδομάδα, νομίζω, και είπα ότι εγώ θα βάζω αυτέ τι βαθμολογίε τέλο πάντων που βάζω. Αυτό είναι δική μου ευθύνη. Εσύ δεν είσαι υποχρεωμένη να ανταποδώσει αυτό που κάνω εγώ. Είναι δικό σου θέμα. Είναι και δικό μου θέμα αυτό που κάνω. Όμως δεν πρέπει να νιώθουν αυτές να νιώθει τύψει και να πει: να μου βάλει δύο. Αυτό πιστεύει, καρδούλα μου. Βάλε δύο, δεν έγινε και κάτι. Δεν είπα για δύο, είπα ότι γενικά θα μπορούσα. Okay. Όχι, οτιδήποτε κι αν είναι. Άρα και εσύ παραδέχεσαι με έναν τρόπο ότι έχει παρασυρθεί συναισθηματικά. Το έχω δηλώσει, ναι. Μάλιστα. Okay. Καζαμπλάνκα, τόση ώρα σε βλέπω, μιλά κάτι, λε, θέλω να το πει δυνατά και σε εμά, όχι μόνο στην διπλανέ σου. Όχι, απλά σε κάθε συζήτηση κάπω τσουπ χωράει και το όνομα Καζαμπλάνκα. Όταν έγινε αυτό με την Καζαμπλάνκα. Αγάπη μου, αυτό είναι φυσιολογικό. Είστε 7 κοπέλες, είμαστε εδώ πέρα 13 εβδομάδες. Φυσικά θα αναφέρετε. Κάθε φορά σε κάθε τοποθέτηση, σε κάθε συζήτηση, κάθε παράπονο. Όταν έγινε αυτό με την Καζαμπλάνκα. Εγώ θέλω να τοποθετηθώ. Όταν φορέσα κάτι τέτοιο. Κάθε φορά. Καζαμπλάνκα. Καζαμπλάνκα, με ακούς? Ναι, σας ακούω. Ωραία. Θέλω να τοποθετηθείς σε αυτό που είπε η Μπι. Η Μπι υποστηρίζει ότι αυτό εδώ το styling που έχει γίνει από την Σιμών, καθώς και όλο τα ρούχα που έχει επιλέξει κτλ., είναι βαθύ φθινόπωρο. Όχι χειμώνα, είπε. Winter. Βαθύ φθινόπωρο. Ναι, βαθύ φθινόπωρο. Ναι, αλλά εννοούσα Νοέμβριο. Εγώ αντικειμενικά θα τη έβαζα 3, γιατί έχει επιλέξει πάρα πολλά μαύρα στοιχεία στο να πλαισιώσει το όλο styling που έχει κάνει. Αλλά παρασύρθηκα επειδή είμαστε στην ίδια ομάδα, γι' αυτό τη έβαλα 4. Όλα μαζί. Είναι για 4, 13η εβδομάδα. My Style Rocks. Μάιο μήνα. Δεν με έχει πείσει τίποτα από εσά. Δεν σε έχει πείσει ούτε αυτό. Η μόνη okay. που με έπεισε ήταν εδώ η Νατάσα σε ένα βαθμό. Και ίσως λίγο η Καζαμπλάνκα που και πάλι δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν τα καταλαβαίνω πολύ. Ζέτα αυτό πρέπει λοιπόν να πει γιατί έχει βάλει 4. Επειδή τη αρέσει η Ιταλία. I love Italy. We love Italy, definitely. Ζέτα σίγουρα. Κοίτα, δεν θεωρώ ότι το μαύρο φλωράλ δεν είναι και καλοκαιρινό. Μπορεί να φαίνεται ότι με τα υπόλοιπα μαύρα στοιχεία κάνει ένα vibe, αλλά είναι πολλές φορές και το πώς το υποστηρίζουμε και το μέρος που πάμε. Και εγώ έχω δει καλοκαίρι στην Ιταλία καμπόκι, μπότα και τζάκετ. Δεν είναι το και χοντρό. Στην Ελλάδα το φοράμε. Ναι, δεν είναι το χοντρό το τζάκετ να πεις ότι κάνει 100% φθινόπωρο. Okay, μπορεί να τίνει πιο πολύ προς τα εκεί, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Και λέω πω από μια τέλεια φθινοπορεινή εικόνα. Αλλά λες μια καλοκαιρινή. Μια Νάτη, τώρα είναι η πρώτη σειρά. Καλά, δεν είπε βρεσί Βασιλική μου ότι είναι και στην Πάρο. Okay, εντάξει. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, και βεβαίως είμαι σίγουρη και εσείς που παρακολουθείτε από το σπίτι, πρέπει οπωσδήποτε να πάει εσύ μόνος στους κριτές και όλοι περιμένουμε με αγωνία, και εσύ αλλά και εμείς, για το τι θα πούνε και αν αυτό το look είναι πράγματι φθινοπορεινό ή όχι, αν αυτές οι βαθμολογίες είναι υπερβολικές ή όχι. Θα δούμε αν πάω για το Κουρσεβέλη ή πάω για το Σκάνι. Για να δούμε. Πού θα βγάλουμε εσύ. Πού θα πας.